104. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 Τετάρτη, σήμερα 14 Ιουλίου. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού σε όλη την Ελλάδα κρούν οι επιστήμονες, προειδοποιώντας πως ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε, καθώς το 30-35% των νέων κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 10 ημέρες είναι μετάλλαξη Δέλτα. Κυβέρνηση και ειδικοί απευθύνουν έκκληση για περισσότερους εμβολιασμούς, λαμβάνοντας ακόμα και μέτρα υποχρεωτικότητας σε ορισμένους κλάδους, ενώ οι λοιμοξιολόγοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο στο πιο δυσίωνο σενάριο, ακόμα και για 20.000 περιστατικά την ημέρα ως το τέλος του καλοκαιριού. Στην εφιαλτική εκτίμηση ότι αν δεν προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, θα χρειαστεί να νοσήσουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι ώστε να πετύχουμε ανοσία της Αγέλης, προέβη ο καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Όπως σημείωσε, αν δεν εμβολιαστεί ο πληθυσμός για να φτάσουμε σε ανοσία Αγέλης, θα πρέπει από τα 5 εκατομμύρια των Ελλήνων που έχουν μείνει ανεμβολιαστοί να κολλήσουν 3,5 με 4 εκατομμύρια πολίτες, αλλά αυτό θα έχει κόστος σε απώλειες ανθρώπινης ζωής και το ΕΣΥ δεν θα αντέξει. Το 99% των θανάτων από κορονοϊό θα μπορούσαν να αποτραπούν με τον εμβολιασμό, συμπλήρωσε. Κίνητρα αλλά και αυστηρά πρόστιμα προβλέπει το πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Οι εμβολιασμένοι θα επανέλθουν σταδιακά στην κανονικότητα, ενώ όσοι δεν εμβολιαστούν θα μείνουν υπό περιορισμούς. Όσοι εργαζόμενοι ανήκουν στις ομάδες υποχρεωτικού εμβολιασμού και δεν το πράξουν, θα απέχουν από την εργασία τους χωρίς αποδοχές. Αντιδράσεις του υγειονομικού προσωπικού στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Δημήτρης Βρυσαλής, ναι στον εμβολιασμό, όχι στον εκφοβισμό. Γιώργος Μανουσάκης, το υγειονομικό προσωπικό στοχοποιείται με ανακρίβειες και στρεβλά στοιχεία εκ του πονηρού. Ο εξαναγκασμός ή επιβολή πειθαρχικών μέτρων οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα. Αυξήθηκε αισθητά ο αριθμός των ασθενών που νοσούν με COVID-19 στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό της προηγούμενης εβδομάδας. Στην εντατική μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου νοσηλεύεται τα τελευταία 24 ώρα ένα νεογνό που διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο νοσηλεύονται με κορονοϊό ένα βρέφος μόλις 23 ημερών και δύο ακόμα 13 μηνών και 2 ετών. Αυξητική και η τάση στο υλικό φορτίο των λιμάτων που προέρχονται από την περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Πάτρα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λιμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2. Προσωρινό λουκέτο στο ΚΕΠ που λειτουργεί στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου λόγω κρούσματος σε εργαζόμενο, όπως έγινε γνωστό από το Δήμο. Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του γυροκομείου Βόλου. Το πρόβλημα μας είναι η άρνηση του προσωπικού, καθώς 35 από τους 55 εργαζόμενους αρνούνται να εμβολιαστούν, δηλαδή το 65% του προσωπικού. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αρνητές, διαφωνούν κάθετα ή επενδεικτικά. Ελεύθερη επιλογή ο εμβολιασμός, η θέση που εξέφρασε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παράλληλα, αποφασίστηκε να περιοριστεί κάθε παράλογη και μεμονωμένη φωνή, προκειμένου να αποφευχθεί η διακινδύνευση της υγείας των πιστών. Ειδικότερα σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξέδωσε μετά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόρδα, αποφάσισε να αποσταλεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις Εκκλησίες της Ελλάδος σχετική εγκύκλιο προς το λαό με σκοπό την ενημέρωση των πιστών για την πνευματική και κανονική διδασκαλία της Εκκλησίας σε θέματα πανδημιών, συνιστώντας προσευχητική εγρήγορση και συχνή συμμετοχή στην λατρευτική τη ζωή. Να συστήσει για μία ακόμα φορά την ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού ως την αποκλειστική και επιστημονικά ελεγχμένη λύση αναχέτησης της εξάπλωσης του ιού. Να υπενθυμίσει ότι μόνο η αρμόδια να εκφέρει τις απόψεις της Εκκλησίας της Ελλάδας επί όλων των ανακυπτών των θεμάτων είναι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ως η Διαρκή Συνοδική Φωνή. Ο εκπρόσωπός της, Μητροπολίτης Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως Αθηναγόρας, να είναι ο μόνος εκφραστής των αποφάσεών της προς τα μέσα ενημέρωσης. Να ελέγχει, να περιορίσει κάθε παράλογη και μεμονωμένη φωνή απάντουσα προς το Συνοδικό Πολίτευμα της Εκκλησίας
και την μακραίωνη κανονική της παράδοση προκειμένου να αποφευθεί ο σκανδαλισμός των πιστών και η διακινδύνευση της υγείας όλων. Από αύριο Πέμπτη τους ελέγχους για την επιβίβαση στα πλοία να λαμβάνουν τα στελέχη του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Αυτό αποφασίστηκε στη διάρκεια σημερινής σύσκεψης με την ηγεσία του λιμενικού σώματος. Η απόφαση αυτή διασφαλίζει την πληρότητα στους ελέγχους και κατά συνέπεια τη μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας των επιβατών που αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσο αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. Ευνοημένες οι παραθαλάσσιες περιοχές από σήμερα έως και το Σάββατο, λέει στον 984 ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Νέο θερμό κύμα ζέστης επηρεάζει όλη την Ελλάδα με θερμοκρασία που θα φτάνει και στους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ενδοχώρα της υπηρετικής χώρας. Σωτήριος φυσικό κλιματιστικό το Μελτέμι, ένταση μέχρι και τα 6 μποφόρους στις νησιωτικές περιοχές, αλλά με την αίσθηση της θερμοκρασίας ακόμα υψηλότερη εξαιτίας της υγρασίας, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος. Σταδιακά το κύμα ζέστης θα ξεκινήσει την υποχώρησή του από το Σάββατο 17 Ιουλίου. Έχουμε σε εξέλιξη ένα ισχυρό κύμα ζέστης, το οποίο μας έρχεται για άλλη μια φορά από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Αυτό έχει σαν συνέπεια την άνοδο της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Περιμένουμε να δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιοχές δηλαδή, που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι η Θεσσαλία, η περιοχή της Δυτικής Θερεάς, η Βιωτία, το σύνολο θα λέγαμε της Πελοποννήσου, ακόμη όμως και προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή στην Κρήτη, αλλά και τη Ρόδο και το Καστελόριζο, θα δούμε τον Ιδάγυρο κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Επικρατεί βέβαια και το Μελτέμι μέσα στο Αιγαίο, το οποίο δροσίζει περιοχές ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Όπως είπατε και εσείς, προς τη Βόρεια Κρήτη υπάρχει αρκετή δροσούλα, ιδιαίτερα το μεσημέρι δεν κάνει αισθητή την παρουσία του αυτό το ισχυρό κύμα ζέστης. Θα φτάνει ο υδράγειος κοντά στους 30 με 32 βαθμούς. Στον αντίποδα όμως, τα νότια τμήματα της Κρήτης θα δεχτούν αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές, γιατί ο βοριάς από τη μία πλευρά δροσίζει τη Βόρεια Κρήτη, από την άλλη πλευρά όμως λειτουργεί σαν καταβάτης στα νότια τμήματα του νησιού, με αποτέλεσμα εκεί ο υδράργυρος να προσεγγίζει και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Και σαφώς με αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνει σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Θα γνωρίζετε βέβαια ότι ήδη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει συναγερμό αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα της ανατολικής και νότιας χώρας, εκεί δηλαδή που επιδρά το Μελτέμι σε συνδυασμό με την πολύ ζέστη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι και το Σάββατο για να ολοκληρώσει τη δράση του αυτό το ισχυρό θερμό κύμα και να πάμε έτσι σε πιο ομαλές καιρικές καταστάσεις, με τις καταιγίδες και πάλι να κάνουν την εμφάνισή τους προς την κεντρική και βόρεια χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Και η Κρήτη θα μπορούσαμε να πούμε χωρίζεται σε δύο τμήματα. Άμα κάποιος δει την τοπογραφία του νησιού, καταλαβαίνει ότι στο εσωτερικό υπάρχουν μεγάλοι ψηλοί ορεινοί όγκοι που στην ουσία καθορίζουν και το καιρικό προφίλ του νησιού. Από τη μία πλευρά λοιπόν το Μελτέμι έρχεται και δροσίζει τη Βόρεια Κρήτη. Όταν όμως συναντάει αυτά τα βουνά, λειτουργεί σαν καταβάτης ένας γνωστός λίβας, όπως λέμε. Οπότε θερμαίνει τα νότια τμήματα του νησιού για να φτάσουμε 38-40 βαθμούς προς τις μοίρες Ηρακλείου και γενικότερα στα νότια τμήματα. Υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη από αύριο, λέει στον 984 ο βουλευτής Νίκος Ιγουμενίδης, στο επίκεντρο Υγεία και Οικονομία. Ανοιχτή ομιλία στο ενετικό λιμάνι στην Προβλήτα του Μικροκούλε την Παρασκευή το βράδυ. Η επίσκεψή του ξεκινά αύριο το πρωί από το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Η Πέμπτη θα είναι επίσκεψη στο Λασίθι και στο νομό Λασιθίου και η Παρασκευή στο νομό Ηρακλείου. Στο Λασίθι θα έχει επίσκεψη στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Είναι μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, θα έλεγα, τώρα που συζητιέται από την κυβέρνηση το κλείσιμο νοσοκομείων με την πανδημία αναμένεται ακόμα. Με αυτήν την έννοια θα αναπτύξει και τις θέσεις του κόμματος συνολικά για την υγεία, αλλά και πιο συγκεκριμένα για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την πανδημία το τελευταίο διάστημα. Επίσης, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Λασίθι, πέρα από ας χρησιμοποιήσω την έκφραση της βόλτες, την
στους πεζόδρομους, στο εμπορικό κέντρο του Ηρακλείου, στο κεντρικό πεζόδρομο της Ιεράπετρας, στους κεντρικούς δρόμους του Αγίου Νικολάου. Πέρα από αυτά θα έχει συναντήσεις επίσης υψηλού συμβολισμού με τους εκπροσώπους φορέων των παραγωγικών δυνάμεων τόσο στον νομό Λασιθίου όσο και στον νομό Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε ότι μια ξεχωριστή θέση εδώ σε αυτούς τους φορείς έχουν οι φορείς του τουρισμού και βεβαίως και στην ίδια στο ίδιο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τα θέματα του τουρισμού. Και η όλη επίσκεψη αυτή η διήμερη θα κλείσει με μια μεγάλη συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο νετικό λιμάνι, στην προβλήτα του Μικροκούλε. Ο πρόεδρος ανέκαθεν αγαπούσε την Κρήτη και τους κριτικούς. Αυτή την περίοδο επέλεξε τρεις μεγάλες συγκεντρώσεις. Μία στην Αθήνα που έγινε με την προγραμματική διακήρυξη και την συζήτηση για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μία επιτυχημένη μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και μία θα γίνει για αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η Κομματική Οργάνωση Κρήτης του Κομμουνιστικού Κόμματος επίσης, στα πλαίσια της πολιτικής δραστηριότητας που αναπτύσσει αυτή την εβδομάδα και περιλαμβάνει ανοιχτές συσκέψεις, εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις που διοργανώνουν οι κομματικές οργανώσεις της Κρήτης, θα πραγματοποιήσει ανοιχτές πολιτικές συγκεντρώσεις. Το Σάββατο 17 του μήνα στο Ηράκλειο, στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, με ομιλητή τον Δημήτρη Τζαβάρα. Το Σάββατο 17 του μήνα στο Ρέθυμνο, στις 8, στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ατσιπόπουλου, με ομιλητή τον Βαγγέλη Αγγελογεννάκη, και την Κυριακή 18 Ιουλίου στα Χανιά, στις 8, στο γήπεδο της Σούδας, με ομιλητή τον Δημήτρη Τζαβάρα. 49 εργαζόμενοι της περιφέρειας Κρήτης διεκδίκησαν χθες δικαστικά και πέτυχαν την προσωρινή διαταγή της παραμονής τους στην εργασία τους έως το τέλος του 2021. Ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας, Σωκράτης Βαρδάκης, δήλωσε: «Αποτελεί μεγάλη σημασία η αναγνώριση από το δικαστήριο της συμβολής των ωφελουμένων στην απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας που ταλανίζουν αυτή την περίοδο τη χώρα, που δυστυχώς με τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν μας δίνεται το περιθώριο αισιοδοξίας ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας». Την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό φέρνουν στη Βουλή με κοινή αναφορά τους προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, η Σοκράτης Βαρδάκης, Κατερίνα Νατοπούλου και Μαριλίζα Ξένου Γιανακοπούλου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία αναφέρει πως ο κλάδος βιώνει τραγικές καταστάσεις όλο αυτό το διάστημα. Οι πληρωμές από τις μονομερείς αναστολές σύμβασης Μαΐου πως δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου πως δεν έχει ακόμα εμφανίσει τα ένσημα από τις μονομερείς αναστολές σύμβασης του 2020, ενώ οι εργαζόμενοι στην εστίαση είναι κυριολεκτικά στον αέρα αφού δεν έχει προβλεφθεί απολύτως τίποτα για αυτούς. Για το σύνολο αυτών που αναφέρουν στην επιστολή τους, που αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον πρόεδρό της, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος βρίσκεται και στο Ηράκλειο για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Ομοσπονδίας. Καλό σας μεσημέρι από τον 984, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ξεκίνησα ακροθυγώς να λέω αυτό το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή από τους βουλευτές, τον Βαρδάκη, την Οτοπούλου και την Ξένο Γιανακοπούλου, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιστολή σας, κύριε Χότζογλου, αναφορικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Παρακαλώ, πάμε στα δικά σας τα θέματα και στα δικά σας τα θέματα για αυτές τις τραγικές, όπως λέτε, καταστάσεις που βιώνει ο κλάδος. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Από την αρχή είχαμε πει ότι η σεζόν θα είναι μια καλή σεζόν από άποψη κίνησης, επισκέψεων, αφήξεων και εισπράξεων. Και είχαμε επιστήσει από την αρχή την προσοχή στην κυβέρνηση για τα φαινόμενα αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει 20 σχεδόν Ιουλίου, οι εργαζόμενοι να μην έχουν επιστρέψει στη δουλειά τους, παρόλο ότι η κυβέρνηση είπε ότι θα πρέπει να επαναποζηθούν όλοι στο σύνολό τους από 1η Ιουλίου και να βγουν στο πρόγραμμα συνεργασία, είτε γιατί οι εργοδότες απειλούν με το πρόσχημα του μη εμβολιασμού για χαμένες θέσεις εργασίας. Για την εστίαση, όπως σας άκουσα και είπατε, τα πράγματα εκεί είναι πολύ χειρότερα, καθώς έχουν οι εργαζόμενοι αυτοί χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα της επαναπρόσθεσης και είναι εκτός από κάθε ρύθμιση.
και με ένα 25% των επιχειρήσεων να μην επαναλειτουργεί λόγω έλλειψης εξωτερικού χώρου. Ναι, πολλές ακόμα να είναι κλειστές, άλλες να υπολειτουργούν. Έτσι, για να δώσουμε όλο το πλαίσιο αυτού που εσείς αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα μέσα από το δικό σας τον κλάδο. Τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει ωστόσο, κύριε Χότζουλου, είναι ένα ερώτημα από τη μία, αλλά από την άλλη δυστυχώς και αυτά τα οποία βλέπω στην έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ πραγματικά δείχνουν ότι εδώ ο εργασιακός μεσαίωνας ήρθε για να μείνει. Ο εργασιακός μεσαίωνας ήρθε για να μείνει. Αυτό αντιπαλεύουμε εμείς. Αυτό προσπαθούμε να αντικρούσουμε. Όταν φωνάζαμε και βγαίναμε στους δρόμους και λέγαμε για τον νόμο του Χατζηδάκη, κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Δείτε τώρα, ζητάμε από το Υπουργείο να παρέμβει μέσω της τριμερής συμφιλειωτικής και ο νόμος Χατζηδάκη έχει καταργήσει τις τριμερείς συμφιλειωτικές στο Υπουργείο και έχει μεταθέσει την υποχρέωση και την ευθύνη στο να γίνονται στον ΟΜΕΔ, στον Οργανισμό Μεσολάβησης. Ο ΟΜΕΔ όμως δεν έχει ακόμα θεσμοθετήσει την εν λόγω υπηρεσία. Mm-hmm. Και ποιον λοιπόν εμείς θα πούμε τώρα, θα ζητήσουμε να υπερασπιστεί τα δίκαια των εργαζομένων? Ελεκτρικοί μηχανισμοί επιθεώρησης εργασίας έχουν καταδύσει πλέον ανέκδοτο στη χώρα μας. Ειδικά μετά την κατάργησή τους και τη μετατροπή τους σε ΜΚΟ από τον Υπουργό Εργασίας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είμαστε απροστάτευτοι και το μόνο μας αφοκούμπι είναι τα σωματεία μας, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα. Και αυτή την απόφαση έχουμε πάρει εμείς σε κεντρικό επίπεδο, ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο απροστάτευτο, δεν θα αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο μόνο του. Όσο αφορά το ερώτημά σας, τι μπορεί να γίνει, οι νόμοι είναι σαφέστατοι. Το 1346-83, αλλά και η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξένων ανθρωπαλλήλων που έχει κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτική. Αναφέρουν μέσα ρητά ότι από 1η Εβδόμου όσα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει, η επαναπρόσληψη είναι υποχρεωτική και αν το ξενοδοχείο δεν έχει πληρότητες να μπουν στο πρόγραμμα συνεργασία. Όσο αφορά την εστίαση, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις 100.000 θέσεις επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΤ. Όμως αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα και αυτό το προσπαθούμε να το εξηγήσουμε σε δύο χαρτιάκια να το δώσουμε να το καταλάβει. Γιατί αναφέρεται σε επιχειρήσεις που θα ανοίξουν. Εποχικές επιχειρήσεις εστίασης που δεν θα ανοίξουν ή ξενοδοχεία που δεν θα ανοίξουν ή οι επιχειρήσεις στην εστίαση που υπολειτουργούν και δεν προσλαμβάνουν το προσωπικό το σύνολο. Για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να υπάρξει στήριξη. Τι πάνε να πει με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης ή όχι. Τι θα τρώνε αυτοί οι άνθρωποι, πέτρες? Πώς θα βγάλουν το καλοκαίρι και το κυριότερο, πώς θα επιβιώσουν το χειμώνα, αν δεν καταφέρουν να μαζέψουν ένσημα για να πάρουν το πενιχρό επίδομα ενεργείας? Αυτά λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε με την κυβέρνηση. Αυτά θέλουμε να τους βάλουμε στο τραπέζι και να πάρουμε απαντήσεις. Και μιας και βρίσκομαι στην όμορφη την πόλη σας, είναι καλό, επειδή είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, το Ηράκλειο της Κρήτης, με χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου, να πάρουν θέση. Και οι κυβερνητικοί βουλευτές του νομού είναι ευχαριστημένοι με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι φίλοι τους, οι συμπολίτες τους, οι ψηφοφόροι τους. Είναι ευχαριστημένος ο κύριος Αβγενάκη που έχουμε φτάσει 20 Ιουλίου και ακόμα οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει τα 5-34 του Μαΐου. Είναι ευχαριστημένος που δεν έχουμε δει ακόμα τα ένσημά μας από τις μονομερείς αναστολές του 2020. Και συνάδελφοι με σοβαρά προβλήματα υγείας δεν μπορούν να έχουν την ενίσχυση που πρέπει, ή συνάδελφοι που είναι κοντά στη σύνταξη να πάρουν τη σύνταξή τους, ή συναδέλφοι που δικαιούνται το επίδομα αλοχίας να πάρουν το επίδομα αλοχίας από τον ΕΦΚΑ. Είναι ευχαριστημένος που χάσαμε τις προθεσμίες για να εγγράψουμε τα παιδιά μας στους παιδικούς σταθμούς για την τρέχον σεζόν, γιατί δεν εμφανίζονται τα ένσημα? Είναι γενικά ευχαριστημένος. Δεν αναφέρεστε μόνο σε έναν, γιατί είναι πολλοί βουλευτές του νομού Ηρακλείου και είναι της κυβέρνησης και είναι και της συμπολίτευσης, επειδή αναφέρατε ένα όνομα για να μην παρεξηγηθούμε. Απλά έτυχε. Είναι ευχαριστημένοι λοιπόν με το μισθό των 534 ευρώ για 1,5 χρόνο τώρα θα μπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειές τους και έχουν το θράσος να βγαίνουν και να λένε ότι στηρίζουν τους εργαζόμενους. Είναι καταπέλτης αυτά τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, άσχετα με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος μαζί της με αυτά τα οποία έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια,
Όταν διαβάζεις ότι το 83% των εργαζομένων, κύριε Χότζογλου, δηλώνει πως ο κατώτατος μισθός των 650 ευρώ το μήνα μεικτά δεν επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση ενός εργαζόμενου και της οικογένειάς του, όπως αναφέρατε κι εσείς πριν από λίγο, όταν τα 650 ή τα 534 δεν σε φτάνουν πραγματικά να πας ούτε για δύο φορές στο σούπερ μάρκετ το μήνα. Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Για να λυθεί η απορία στον κόσμο, η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ, γιατί ψάχναμε και εμείς στην αρχή να καταλάβουμε γιατί 534 και όχι 634, όχι 734. Τα 534 λοιπόν είναι σχεδόν οι καθαρές αποδοχές του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα. Εκεί μας οδηγήσανε με πρόσχημα την πανδημία. Και δεν είμαι αιρετικός, γιατί λέω με πρόσχημα την πανδημία. Δείτε τι έγινε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι στον ίδιο οικονομικά παρανομαστή με τη χώρα μας. Όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Κύπρος. Πουθενά δεν υπάρχει αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ. Υπάρχει αναπλήρωση μισθού που ξεκινάει από το 80% και φτάνει μέχρι και το 100% στις προηγμένες οικονομικά χώρες. Εμείς δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν ακολουθήσαμε αυτό το μοντέλο, αφού τα λεφτά έρχονται από την Ευρώπη. Δεν βγαίνουν από το κρατικό κουμπανά. Άρα ήταν πολιτική επιλογή. Και δεν κάνω αυτή η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, αλλά ούτε και αβάντα σε κανένα άλλο κόμμα. Εκφράζω την αγωνία 600.000 εργαζομένων σε όλη τη χώρα στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού. Δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο. Ο κλάδος επαναλειτουργεί, ο κλάδος δουλεύει. Έχουμε απέναντί μας την εργοδοτική ασυδοσία και αυθαιρεσία με απειλές για εμβολιασμούς, με απολύσεις, με μη επαναπροσλήψεις. Κάνουν ό,τι θέλουν. Ξαφνικά τους πήρε πόνο στους ξενοδόχους για την υγεία μας και μας ζητάνε να εμβολιαστούμε. Όταν το 2019 μας υποχρέωναν να δουλεύουμε 12, 13 και 14 ώρες την ημέρα για 7 μέρες την εβδομάδα, δεν τους ένοιαζε η υγεία μας. Τότε που είχαμε το θάνατο της συναδέλφης σας στη Ζάκυνθο από υπερκόπωση ή τις εκατοντάδες λιποθυμίες κάθε χρόνο στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, ζητάμε επιτακτικά να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι για να πάρουμε απαντήσεις σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Παραμένω σε αυτή την έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, καλωσορίζοντας τον κύριο Γιάννη Μανουλκάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου των Χανίων. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Πήραμε ούτως ή άλλως μία γεύση από αυτά τα οποία λένε και οι ξενοδοχοί υπάλληλοι από τη δική τους την πλευρά. Το σύνολο, ωστόσο, κύριε Μανουλκάκη, το 83% των εργαζομένων βάσει αυτής της έρευνας δηλώνει ότι ο κατώτατος μισθός των 650 ευρώ το μήνα δεν επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση. Το 82% διαφωνεί με την πρόταση που διατυπώνεται να παραμείνει στάσιμος ο κατώτατος μισθός για ακόμα ένα έτος. Το 61% συμφωνεί με την ΓΕΣΕΕ το ύψος του κατώτατου μισθού να πάει στα 751. Το 59% πιστεύει ότι η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να διαμορφώνεται από τους κοινωνικούς εταίρους και κατόπιν συλλογικής διαπραγμάτευσης, και το 25% θεωρεί ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να διαμορφώνεται με απόφαση της κυβέρνησης, και το 16% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει. Πιστεύετε, και βάσει αυτών των ευρημάτων και έτσι όπως κινείται η αγορά εργασίας με όλα τα ευτράπελα και με όλες τις στρεβλώσεις, ότι φτάσαμε ή φτάνουμε σε εκείνο το περίφημο που συχνά πυκνά εκφράζεται ως φόβο, ότι ξέρετε, εδώ φοβάμαι την ανθρωπιστική κρίση? Αυτό το έχουμε επισημάνει από πέρσι, την ανθρωπιστική κρίση, όταν μας έπιασαν τα lockdown λόγω της πανδημίας. Και όντως υπάρχει αυτό. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, εργαζόμενοι που δεν έχουν μπει στις ρυθμίσεις και περιμένουν να ανοίξει ο τουρισμός τώρα, που είχε, από ό,τι βλέπετε, είχε ανοίξει ελάχιστα. Ελάχιστες ταβέρνες, επισκεπτισμός, μαγαζιά έχουν ξεκινήσει δηλαδή να δουλεύουν. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί. Με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοί μας να είναι χωρίς εισόδημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ακόμα. Και χωρίς εισόδημα και από τον περασμένο Απρίλιο. Έτσι, μετά το τέλος των παρατάσεων που δοθήκαν τότε από την κυβέρνηση των Ταμείων Ενεργειών. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο βασικό μισθό. Ο βασικός μισθός ήταν και πάλι ο αίτημα της ΓΕΣΕΗ και μας, το συνδικάτο, να γίνεται μέσω των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή των εργοδοτών, όπως γινόταν παλιά, χωρίς κρατική παρέμβαση. Γιατί οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι ξέρουν τις ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Αυτοί και μόνο ξέρουν.
Το κράτος έχει μπει τώρα από το 2012 με την απόφαση του PSI και κρίνει τον κατώτατο μισθό ποιος πρέπει να είναι. Καταλαβαίνετε ότι τα 640 ευρώ που έχει φτάσει ο κατώτατος μισθός, που είναι ένα ταβάνι ας πούμε για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις, και δεν υπάρχουν να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις ακόμα, είναι ελάχιστος και δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος εργαζόμενος με τα 650 ευρώ. Ποιος? Μιλάμε για ένα μισθό ακαθάριστο. Έτσι, 650 ευρώ ακαθάριστο, δεν που καθαρίζει γύρω στα 535 ευρώ. Ποια οικογένεια θα ζήσει με 535 ευρώ τη σημερινή εποχή? Και μην ξεχνάμε και το μεγάλο. Και ποιοι θα πάνε από τα 535 ευρώ? Και με τις εργαζόμενοι. Οι άνεργοι που είναι πίσω, που έχουμε και πάρα πολλού στην Κρήτη. Και με τις ανατιμήσεις επίσης να καλπάζουν σε πολλά λεπτά. Εννοείται, πώς θα βγει. Δηλαδή, φανταστείτε ένα σπίτι με οικογενειακό εισόδημα 535 ευρώ, 534 ή 650 καθάριστα, το κάνουμε έτσι, ας φαίνεται πιο πολύ. Πώς θα επιβιώσει, πώς θα καλύψει τις ανάγκες του? Ρεύμα, νερό, φανταστείτε να νοικιάζει και κάποιος. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία. Ας οπηγηθεί η κρίση, πείνα, γυρολεξία, πάμε για πείνα. Λοιπόν, καλό είναι η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις εκάστοτε να κοιτάξουν τις ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και να συνάψουν τις ανάλογες συλλογικές συμβάσεις. Πρέπει να ξαναξεκινήσουν οι συλλογικές συμβάσεις που ευτυχώς ακόμα υπάρχει μια συλλογική σύμβαση τουλάχιστον για την Κρήτη όσο αφορά τη συλλογική σύμβαση των ξένων υπαλλήλων, που είναι και φρέσκια πρόσφατη και έχει κηρυχθεί και υποχρεωτική, παρακαλώ, μόνο η Πανελλήνια. Γιατί και εσείς στο Ηράκλειο έχετε και δεν έχει κηρυχθεί ακόμα υποχρεωτική, ούτε και εμείς στα Χανιά τη δική μας τη σύμβαση, την κλαδική εδώ σύμβαση που αφορά τους ξένους υπαλλήλους του νομού Χανίου. Δεν έχουν γίνει τίποτα, δεν έχει γίνει κηρυχθεί αυτές οι υποχρεωτικές. Δεν υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι με συμβάσεις. Οι συμβάσεις είναι μετρημένες στα δάχτυλα που έχουν υπογραφεί, δυστυχώς. Λοιπόν, καλό θα είναι να αφήσει τους κοινωνικούς εταίρους να αποφασίσουν για τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να πάρουν μια ανάσα και αυτοί οι ταλέποροι εργαζόμενοι που προσπαθούμε να βγούμε από μια πανδημία. Προσπαθούμε, λέω, γιατί τα κρούσματα στην Κρήτη μας βλέπετε και αυξάνουν κάθε μέρα, δυστυχώς. Και να δουν λίγο εισόδημα στο σπίτι τους. Να επιβιώσουν, μάλλον, δεν εισόδημα, να επιβιώσουν. Εισόδημα για να επιβιώσουν. Το εισόδημα της επιβίωσης είναι πλέον αυτό που μετράει. Και βέβαια να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε αυτή η ανεργία που υπάρχει στην Κρήτη μας να μπορεί όσο πιο πολύ κόσμο, όποιος ο πιο πολύς κόσμος, να βρει δουλειά, να εργαστεί με τους ανάλογους μισθούς, έτσι ώστε να μπορεί να επιβιώσει. Μάλιστα. Πάντως, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από τις ερωτήσεις των εργαζόμενων είναι ότι το 50% των ερωτηθέντων εκφράζει απεσιοδοξία για την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται και το 43% μόνο αισιοδοξία, 28% απεσιόδοξο για τη διατήρηση της θέσης εργασίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε όταν εκφράζεστε ως εξής: έρχεται πείνα. Το 57% δηλώνει αντίστοιχα αισιόδοξο. 49% εκφράζει απεσιοδοξία για την εξέλιξη των αμοιβών του και το 37% αισιοδοξία. Μακάρι να έρθουν διαφορετικά τα πράγματα. Είστε ικανοποιημένος με αυτά τα οποία γίνονται από την πλευρά των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων μας? Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Γιατί έχουν μείνει πάρα πολλοί συναδελφοί μας χωρίς στήριξη. Το έχουμε επισημάνει. Τους τα έχουμε πει, έχουμε δώσει μέχρι και ονόματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα. Και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε το μεγάλο θέμα αυτό της πανδημίας. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ των εμβολιασμών, προσωπικά λέω, μιλάω. Έτσι. Και δεν μπορούμε όμως σε κανέναν να τον πιέσουμε να κάνει το εμβόλιο. Είναι απαράδεκτο αυτό. Είμαστε σε δημοκρατική χώρα, πιστεύω, και ότι μπορεί ο καθένας να επιλέξει τι πρέπει να κάνει. Να σας ξαναθυμίσω και να σας ξαναπώ και πάλι ότι εγώ έχω κάνει το εμβόλιο, είμαι υπέρ του εμβολίου. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πιέζω τον εργαζόμενό μου, να πιέζω τους εργαζόμενους να κάνουν το εμβόλιο εάν αυτοί δεν το θέλουν. Έτσι, ούτε να τους δίνω τα 150 ευρώ στους νέους μας για να τους πείσω να κάνουν το εμβόλιο. Ας βρουν άλλους τρόπους να πείσουν τον κόσμο ότι πρέπει πραγματικά να κάνουν το εμβόλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και εσείς και χρωτή. Γεια σας.
Παραμένω στο ίδιο θέμα, μετά τα όσα ακούσαμε από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό σήμερα, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος βρίσκεται και στο Ηράκλειο για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τις δυσκολίες της καθημερινότητας των ανθρώπων που εργάζονται στο χώρο του τουρισμού επισιτισμού, όπως επίσης και αυτά τα οποία μας ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος Μανολικάκης από τα Χανιά, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου των Χανίων, ορμόμενη από αυτή την έρευνα που για άλλη μια φορά βγήκε από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ αναφορικά με το τι γίνεται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το τι πιστεύει ο κάθε εργαζόμενος αυτή την ώρα, πόσο αισιόδοξος και απεσιόδοξος είναι για το δικό του το σήμερα ουσιαστικά και το αύριο. Γραμμή για το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου. Τον πρόεδρο του Παναγιώτη Εγκλέζο καλωσορίζω στο πλαίσιο του δελτίου. Γεια σας εκεί στη Ρόδο, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι στην όμορφη Κρήτη, στο Ηράκλειο και στους ακροατές σας. Μία από τα ίδια έχω ακούσει την εκπομπή. Από την αρχή παρακολουθώ τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Εδώ τα πράγματα είναι πιο τραγικά, με την έννοια ότι εμείς, όπως έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, ζούμε μόνο από τον τουρισμό. Εδώ το 90% των εργαζομένων έχουμε σχέση με τον τουρισμό. Η κατάσταση είναι τραγική. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΗ για άλλη μια φορά αποτυπώνει, δίνει πληροφορίες ώστε να συγκινηθούν οι κυβερνώντες και να αφουγκραστούν τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, αλλά δυστυχώς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, στις ενέσεις όπως τις θεωρούν αυτοί, για να μας κρατήσουν στη ζωή. Μα είναι τραγικό έτσι όπως τοποθετήσετε, κύριε Εγκλέζο. Το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΗ δίνει αριθμούς για να συγκινηθούν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Τι είναι αυτό που λέτε, οι αριθμοί θα πρέπει να τους συγκινήσουν? Όχι. Δεν βλέπουν τις ανθρώπινες τραγωδίες στην καθημερινότητα? Ναι, σας λέω όμως, οι αριθμοί αυτοί, γιατί οι αριθμούς μας υπολογίζουν εδώ και αρκετά χρόνια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με νούμερα μας αποτυπώνουν, όπως και νούμερο φαίνεται το 650 του κατώτατου μισθού, παρόλο που εμείς συνηθίσαμε και μας έχουν μάθει να ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια με 534 ευρώ, όσοι τα παίρνουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα αυτά, τα ποσοστά, 83%, 61% που αναφέρονται στις μελέτες, αλλά και τα ποσοστά χρημάτων, δηλαδή το ποσό 650 ευρώ κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ να ανεβεί ή να παραμείνει σταθερός, όλα είναι νούμερα. Δυστυχώς οι κυβερνώντες μας βλέπουν νούμερα σε όλη μας τη ζωή. Αυτό θέλω να πω. Είναι τραγική η κατάσταση πραγματικά, γιατί μας χαρακτηρίζουν με νούμερα, μας βλέπουν σαν νούμερα και μας συμπεριφέρονται σαν νούμερα, όπως ακούγεται αυτό. Είναι τραγική κατάσταση. Εδώ στη Ρόδο σας λέω αυτή τη στιγμή ζούμε ένα πραγματικό εργασιακό μεσαίωνα. Εμείς ήδη εφαρμόζονται οι διατάξεις του καινούριου νομοσχεδίου όσον αφορά τα εργασιακά. Ήδη αρκετοί συνάδελφοι είναι χωρίς δουλειά ή αν πάνε στη δουλειά απασχολούνται τετράωρα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει. Και όπως είπε και ο πρόεδρος του Τουρισμού Επισιτισμού, κ. Χότζογλου, ο συνάδελφος, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης. Τώρα βέβαια από την άλλη πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, και δεν ξέρω αν αυτή η σκέψη βάσει της κοινής λογικής μπορεί να οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή την ώρα στην αγορά εργασίας δεν έχουν να κάνουν απλά με το νομοσχέδιο, το εργασιακό νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Είναι οι στρεβλώσεις προηγούμενων χρόνων που απλά επικυρώθηκαν, τίποτα περισσότερο. Βέβαια, η αγορά ήταν έτσι ούτως ή άλλως. Τώρα είναι νόμιμες, αυτό θέλω να πω. Υπήρχαν, απλά τώρα νομιμοποιούνται και δίνουν το δικαίωμα και σε αυτούς τους ελάχιστους που τηρούσαν κάποια μέτρα και σέβονταν τους συναδέλφους εργαζόμενους, να μην τους σέβονται. Ειλικρινά δεν σέβονται πλέον την εργασία, ούτε την παροχή εργασίας που παρέχουμε σαν εργαζόμενοι. Αυτό σας το λέω με πάση γνώση και ειλικρίνεια. Οι συνθήκες που βιώνουν οι συνάδελφοι στα τουριστικά επαγγέλματα και ειδικά στα ξενοδοχειακά και στα ξενοδοχεία, το διάστημα αυτό που έχει ξεκινήσει η σεζόν όπως έχει ξεκινήσει, είναι τραγικές. Ο μάγειρας γίνεται καμαριέρα, στρώνει κρεβάτια, καθαρίζει, σφουγγαρίζει και το ανάλογο. Υπάρχουν τετράωρα και το τρελό και το παράλογο που βιώνουμε εδώ στη Ρόδο, δεν ξέρω αν ισχύει στην Κρήτη, αλλά από ό,τι μαθαίνω με τους συναδέλφους που μιλάμε και έχουμε την επικοινωνία, συμβαίνουν και εκεί. Οι παλιοί όλοι, όταν λέμε παλιοί, αυτοί που είχαν κάποια σχετική προϋπηρεσία στα ξενοδοχεία κάποια χρόνια, δεν έχουν πάει ακόμα στη δουλειά και αν τους πάρουν, δεν τους απασχολούν 8ωρο. Τους αφήνουν σε τετράωρο ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχείων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η μελέτη αυτή της ΓΕΣΕΕ όσον αφορά τις συνθήκες
και αν αντέξουν οι εργαζόμενοι να ζήσουν δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς εισόδημα, είναι τραγικές. Εγώ σας λέω ότι η φετινή χρονιά είναι τραγικότερη από την προηγούμενη. Κύριε Εγκλεζό, ξέρετε, είναι δύσκολα τα πράγματα από την άλλη και για τους ίδιους τους επιχειρηματίες στον τουρισμό, καθώς ξέρετε, υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, πατάνε σε δύο βάρκες, δύο νερά, όπως το λέμε διαφορετικά. Είναι αχαρτογράφητα τα νερά φέτος σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά. Θα μπορούσε να σας πει κάποιος. Δεν ξέρουν ότι ούτε αυτοί οι ίδιοι τι θα κάνουν και αν μπορέσουν να επιβιώσουν. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω σε ερώτημα. Γιατί κάλλιστα κάποιος που σας ακούει αυτή την ώρα μπορεί να το σκεφτεί αυτό, ότι ακούγεται η μία πλευρά, δεν ακούγεται η άλλη πλευρά. Και σας θέτω έτσι το ερώτημα. Το ότι τα χαρτογράφητα νερά είναι υπαρκτά σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική κίνηση, τις μονάδες μικρές, μεγάλες που ανοίγουν ή δεν ανοίγουν. Είσαστε εσείς κατ' επέκταση, να το θέσω και λίγο διαφορετικά, από εκείνους, κύριε Εγκλέζο, που είσαστε αισιόδοξος ότι αύριο ενδεχόμενο τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, ή συμμερίζεστε εκείνο το μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων σας εργαζόμενων, ότι ξέρετε, εδώ τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τους επόμενους μήνες στην χώρα και για όλους εμάς? Καταρχήν να πω ότι η περσινή χρονιά, με τα λίγα ξενοδοχεία και με το λίγο τουρισμό που ήρθε, ήταν η πιο κερδοφόρα για τους επιχειρηματίες του τουρισμού και ειδικά για τους ξενοδόχους. Μοιράστηκαν μέχρι πρόσφατα 1.700.000.000 σε επιδοτήσεις. Και αν δείτε από τις δηλώσεις των ιδίων, χαρακτηρίζουν κερδοφόρα την περσινή χρονιά γιατί πήραν τις επιδοτήσεις. Ο εργαζόμενος όμως δεν έχει να προβλέπει τίποτα, ούτε αισιοδοξία μπορούμε να πούμε με αισιοδοξία. Αισιοδοξία πώς να αισιοδοξούμε, ότι θα δουλέψουμε φέτος αντί 2,5 μήνες πέρυσι θα δουλέψουμε 3,5, δηλαδή θα πάρουμε 4 χιλιάρικα αντί 2,5 που πήραμε για να ζήσουμε 12 μήνες. Αυτά με τα απλά μαθηματικά και με τις διαιρέσεις δεν πηγαίνουν σε κανέναν άνθρωπο να επιβιώσει, ειδικά όπως είπε και ο συνάδελφος Μανολικάκης ο Γιάννης, εάν έχει να πληρώσει ενίκεια, εάν έχει να μεγαλώσει παιδιά, να σπουδάσει παιδιά, να πάει φροντιστήριο, να πληρώσει λογαριασμούς ρεύματος και όλα τα συναφή. Άρα λοιπόν οι εξισώσεις, γιατί είναι αριθμοί και εδώ πάλι πανεχόμαστε αριθμούς, δεν βηγαίνουν με αυτά τα ποσά τα οποία θα λάβουμε αν δουλέψουμε μέχρι τον Οκτώβριο, προβλέπεται, ή Νοέμβριο. Μακάρι η σεζόν να διαρκέσει περισσότερο και να δουλέψει όλος ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία όσον αφορά τους εργαζόμενους. Οι συνθήκες και το μέλλον προημηνύεται δύσκολο και ειδικά ο χειμώνας, ο φετινός, θα είναι ο δυσκολότερος των τελευταίων ετών. Και αυτό το λέω βάσει της εικόνας που βλέπω μπροστά μου καθημερινά σε μαγαζιά. Ξέρετε ότι εδώ στη Ρόδο οι εποχιακά απασχολούμενοι εκτός των ξενοδοχείων ακόμα δεν έχουν πάει στις δουλειές τους. Εμείς στη Ρόδο εδώ έχουμε 20.000 ξενοδοχοπαλλήλους και άλλους 20.000 εποχιακά απασχολούμενους που δουλεύουν σε τουριστικά μαγαζιά, σε mini market, σε rent-a-car, σε διάφορες επιχειρήσεις τουριστικές. Οι περισσότεροι δεν έχουν πάει ακόμα στη δουλειά τους και δεν παίρνουν κανένα επίδομα. Με ποια λοιπόν αισιοδοξία θα δούμε το μέλλον για τον χειμώνα που έρχεται? Μάλιστα. Απολύτως κατανοητός. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μας στη Ρόδο. Τους χαιρετισμούς μου στην όμορφη Κρήτη. Γεια σας. Παγκρίτια συνάντηση των μελών του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και Φορέων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12.30 το μεσημέρι με στόχο την ενημέρωση για τους δασικούς χάρτες, την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης, τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών και την ανασυγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής με την συμμετοχή νέων μελών. Την Παρασκευή 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την παρουσίαση των μελετών του ΒΟΑΚ στην Ανατολική Κρήτη. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Εγκρίθηκε επισήμως το ελληνικό και άλλα 11 σχέδια ανάκαμψης και ενθεκτικότητας από το ΕΚΟΦΗΝ, ανοίγοντας το δρόμο για την εκταμείευση των πρώτων ποσών από τον κορμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνειδητή κυβερνητική επιλογή, η μη ανανέωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, σε βάλω των οικοκυριών, η θέση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη, στην τέταρτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών. Συνειδητή επιλογή, κύριε Μαμουλάκη, κυβερνητική επιλογή ή μη ανανέωση προστασίας της πρώτης κατοικίας? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουλγεράκη, και καλό μεσημέρι στους ακροάτες και στους ακροατές μας. Μια ξεκάθαρη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι η άρση οποιασδήποτε πλέον προστασίας και θωράκισης της πρώτης κατοικίας και μοναδικής, να το τονίσω, των ευάλωτων οικοκυριών της χώρας. Ένα ζήτημα το οποίο κατάφερε, θα έλεγα, διαχρονικά
η χώρα μας και οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών να προστατεύσουν, παρόλο την έγκαινη των μνημονίων για 10 χρόνια, ήρθε τώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για να ως εξυπηρέτηση προφανώς των τραπεζών και των servicers, αυτών των οχημάτων ειδικού σκοπού των funds, να δώσει στα χέρια τους, αν θέλετε, απλόχερα αυτή τη δυνατότητα να πληστηριάσουν σε την πρώτη κατοικία των Ελλήνων πολιτών. Νομίζουμε ότι είναι ένα κομβική σημασία ζήτημα που σίγουρα απασχολεί τη δημόσια σφαίρα και θα απασχολήσει ακόμα περισσότερο και την επικαιρότητα το επόμενο διάστημα, δεδομένου του μεγάλου ανοίγματος των πληστηριασμών που περιμένουμε λίγαν συντόμως. Θεωρώ ότι στον πτωχευτικό κώδικο αναφέρεστε πολύ περισσότερο, έτσι. Ακριβώς, στον πτωχευτικό νόμο αναφέρομαι, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και νομίζω ότι το φθινόπωρο θα ζήσουμε πολλές καταστάσεις που θα έχουν πραγματικά ξεφύγει από τον έλεγχο. Πάρα πολλοί πληστηριασμοί, τώρα πλέον ξέρετε ότι γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς ο πολίτης, χωρίς ο ιδιοκτήτης να έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει και να διατηρήσει το σπίτι. Αυτό είναι κάτι νομίζω κομβικό και έχει μια έντονη κοινωνική διάσταση. Και γι' αυτό μιλάμε για διατάραξη της κοινωνικής συνοχής το επόμενο διάστημα, σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, και το ζητούμενο είναι, και το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι με το να φεύγουμε μακριά από όλα αυτά τα εφόδια που μπορεί να έχει ένας δανειολήπτης, ότι εκεί οι δυσκολίες είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιου τέτοιου είδους κινήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, κύριε Μαμουλάκη, θα πρέπει να σας ενημερώσω. Ακριβώς, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τέτοιου είδους κινήσεις και από ό,τι το γνωρίζουμε κι εμείς, αλλά σίγουρα μας προβληματίζει. Να βάλω στο σημείο και έναν γεράκι και το θέμα που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τη δημόσια σφαίρα. Όλοι περιμένουμε να απολαύσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά φοβούμε ότι ο τρόπος διάθεσης των πόρων είναι απόλυτα στρεβλός και θα περιοδοτήσει έτσι περαιτέρω τις μεγάλες ανισότητες. Τι θέλετε να πείτε, γιατί τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός σε tweet του είπε ότι η χθεσινή ήταν μια ιστορική μέρα. Επίσης ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, μίλησε για μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη και το επιστέγασμα της σκληρής, πολύμηνης και συστηματικής δουλειάς. Και εσείς λέτε η διάθεση των χρημάτων είναι τόσο στρεβλός που θα έχουμε θέματα. Ακριβώς. Καταρχάς, ο τρόπος και μόνο της που κυοφορήθηκε η ελληνική πρόταση, που ορίμασε η ελληνική πρόταση, ήταν απολύτως εγκρυπτό. Χωρίς να υπάρχει καμία γνώση των κοινωνικών παραγωγικών εταίρων της χώρας. Χωρίς να γνωρίζουν οι πραγματικοί αποδέκτες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι Έλληνες πολίτες, όλοι οι εργαζόμενοι, δεν γνωρίζαμε τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Έγιναν εγκρυπτό και μάλιστα, ενώ το μεγάλο ζήτημα δεν είναι μόνο οι πόροι των 20 δισεκατομμυρίων που αφορούν τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, που προφανώς πηγαίνουν σε 40 συγκεκριμένα έργα και σε 5 συγκεκριμένους ολιγάρχες. Και ο δανεισμός της χώρας μας, που ισοδυναμεί σχεδόν με ένα ολόκληρο μνημόνιο, 12,3 δισεκατομμύρια, όπου δέχτηκε πολύ μεγάλες επικρίσεις από την Κομισιόν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή αυτή, και απουσιάζουν και εδώ. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, είχε τη δυνατότητα να πάει σε ενίσχυση, επιδότηση, βοήθεια, όπως αλλιώς θέλετε να πείτε, αλλά η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήταν να πάει σε μνημονιακή δέσμευση. Ακριβώς, κύριε Δουλκεράκη. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, ακόμα και η Γαλλία, στην πρότασή τους όσον αφορά το δανειακό σκέλος, ήταν ξεκάθαρα υπέρ των πολλών μικρών επιχειρήσεων που θεωρούν αναγκαιότητα τη διατήρησή των, σε αντίθεση με τη χώρα μας, όπου από ό,τι φαίνεται ο δανεισμός θα καταλήξει, γι' αυτό επιθυμεί η κυβέρνηση, να καταλήξει σε συγκεκριμένους 5, 6, 7 μεγάλους ολιγάρχες που ούτως ή άλλως έχουν δυνατότητα πρόσβαση στο δανειακό τραπεζικό σύστημα, και αντί να λωθούν αυτά τα χρήματα, έστω και μέσω δανείων, σε ανθρώπους, σε επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα η εστίαση που τόσο έχει τραβήξει αυτόν τον 1,5 χρόνο και τόσο ανάγκη έχουν τη χρηματοδότηση για να ανακάψουν. Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Στη διεθνή επικαιρότητα, η Γαλλία ζήτησε από όλους τους πολίτες της να φύγουν από το Αφγανιστάν, επικαλούμενη την εξέλιξη της κατάστασης ασφαλείας, την ώρα που οι Ταλιμπάν μισούσε στις επίθεσεις τους, καλούσαν τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων να παραδοθούν ώστε να αποφευχθούν οι μάχες στα αστικά κέντρα. 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα βία επεισόδια που ξέσπασαν στην Νότια Αφρική μετά τη σύλληψη του πρώην Προέδρου Τζέικοπ Ζούμα. Από τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις που είχαν σημειωθεί ποτέ στη χώρα, έπληξαν χθες στην Ελβετία στη διάρκεια καταιγίδας που συνοδευόταν από κεραυνούς και προκάλεσε πλημμύρες και χάος στις μεταφορές στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, στη Ζυρίχη. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Αύριο Πέμπτη θα γίνει η γιορτή του τίτλου και η απονομή του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής για τον ηρόδοτο στη Νέα Λικαρνασσό. Έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΟΑ ο Μινάς Πίτσος, ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων και ταλέντα της Ακαδημίας της ομάδας του Ατσαλένιο που βρέθηκαν πρόσφατα στο Μιλάνο. 984. Ο καιρός. Ανεβαίνει ο υδραργυρός από σήμερα, θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως και τα 6 μποφόρ. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.